Πάω πίσω στο 2011, Ιούλιο του 2011. Σηκώνομαι εκείνο το πρωινό, φτιάχνω τον καφέ μου, ανοίγω το ραδιόφωνο, να ακούσω τις ειδήσεις μου. Τελειώνει αυτό, μαθαίνω τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο, βάζω τη μουσικούλα μου και χαλαρώνω. Από τι χαλαρώνω? Από μία νύχτα που δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Μα ούτε ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, απλά σηκώθηκα από το κρεβάτι στο οποίο στριφογύρναγα όλη νύχτα. Ήταν η μέρα που άλλαξε το δικό μου κόσμο. Και μέχρι να πάει απογευματάκι, να ετοιμαστώ, βρισκόμουν σε ένα είδος αφασίας. Δεν ήξερα πού βρισκόμουν, ήξερα. Αλλά δεν αναγνώριζα το χώρο, τον αναγνώριζα. Έκανα βόλτες μέσα σε εκείνο το χώρο, στο σπίτι, την κουζίνα, στο μπάνιο, στο υπνοδωμάτιο, στο γραφείο, στο σαλόνι, να συνεχίσω να ακούω μουσική. Άκλασα όλα. Δεν μπορούσα να ακούσω όχι μουσική, δεν μπορούσα να ακούσω καν το μυαλό μου, αυτά που σκεφτόμουν ή που θα ήθελα να σκεφτώ. Έτσι περάσα μέχρι το απογευματάκι η ώρα και γύρω στις 5-6 παίρνω το backpack, το σάκο μου και αρχίζω να σκέφτομαι τώρα τι θα βάλω μέσα. Τι να βάλω μέσα? Χαρτί υγείας, οδοντόκρεμα, οδόβουρτσα, μια λαξαία εσώρουχα, ένα ζευγάρι κάλτσες, ένα δεύτερο παντελόνι, να φτιάξω και ένα σάντουιτς να πάρω μαζί μου, νεράκι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι όλα αυτά που έβαζα μέσα στο σάκο μου θα ήταν παντελώς άχρηστα. Μπορεί να βάζα ό,τι ήθελα μέσα. Αλλά δεν μπορούσα να βάλω και την ψυχή μου. Εκείνο το απόγευμα, το τελευταίο πράγμα που σκέφτηκα να πάρω μαζί μου, να βάλω μέσα στο σάκο, ήταν να πάρω ένα βιβλίο, να έχω κάτι να διαβάσω. Κοιτάζω στη βιβλιοθήκη, πολλά βιβλία. Τα περισσότερα τα έχω διαβάσει. Τα ξαναδιαβάσω. Τυχαία. Παίρνω ένα βιβλίο, όχι πολύ παχύ, όχι πολύ λεπτό, καθόλου άσπρο και τελείως μαύρο. Δεν κοιτάζω ποιο είναι, το ρίχνω στο σάκο και αυτό, κλείνω το σάκο, φτάνω στην εξώπορτα, βγαίνω, πριν βγω αφήνω τα κλειδιά μέσα, τραβάω την πόρτα και φεύγω. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη ημέρα μου που μπήκα στον κόσμο των σκιών. Ο κόσμος των σκιών συνήθως είναι την ημέρα που βλέπουμε τις σκιές. Αλλά ο κόσμος των σκιών τη νύχτα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που είναι σκιές. Ήταν η πρώτη βραδιά της αστεγίας μου. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα έφτανα σε αυτό το σημείο κάποια στιγμή. Να που έφτασα. Πάω λοιπόν σε ένα πάρκο που ήταν κοντά εκεί στο σπίτι που έμενα. Κάθομαι σε ένα τσιμεντένιο παγκάκι. Παρατηρούσα τον κόσμο και προσπαθούσα να καταλάβω πού βρίσκομαι και γιατί. Περνάει ο χρόνος, βραδιάζει, ο κόσμος αραιώνει, τα αυτοκίνητα σταματάνε να περνάνε απ' έξω το πάρκο, λιγοστεύουν, φτάνουν μεσάνυχτα και είναι η στιγμή που μια απίστευτη απόγνωση με πιάνει και γίνεται κάτι σαν έκρηξη μες στο κεφάλι όταν βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση, τουλάχιστον στη θέση που βρισκόμουν εγώ. Ένα μπαμ στο κρανίο και να αρχίσει όλη αυτή η δύναμη της έκρηξης να κατεβαίνει προς τα κάτω, 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 φτάνει στα πόδια, στις άκρες των δακτύλων και είμαι μουδιασμένος και καλωμένος έτσι, καθιστώ στο παγκάκι. Πόσες ώρες καθιστώ στο παγκάκι. Γυρνάω δίπλα από το παγκάκι και ό,τι είχα μέσα μου, αν είχε μείνει τίποτα, τα βγάζω όλα στο χώμα δίπλα. Και μετά λέω, εντάξει, Γιώργο, ξαλάφρωσες. Χαλάρωσε τώρα λίγο. Τι να χαλάρωσε? Αρχίζει το μυαλό και δουλεύει. Χαλάρωσα μεν, δουλεύει δε. Και είναι σαν να κατεβαίνουν φίδια μέσα από τον εγκέφαλο όλες αυτές οι σκέψεις, σαν φίδια να σε τυλίγουν στο λαιμό, στο κορμί, παντού. Και λες, δεν θέλω να σκέφτομαι. Αποκλείεται. Δεν θέλω να σκέφτομαι. Και σταμάτησα να σκέφτομαι. Σταμάτησα να αισθάνομαι. Καθισμένος σε εκείνο το παγκάκι. Όλη τη νύχτα. Δεν είχα ούτε καν την ανάγκη να κοιμηθώ. Και σιγά σιγά αραιώνει η κίνηση, όπως είχα πει. Το ξημέρωμα όμως επανέρχεται η ζωή στους δρόμους. Καθόμουν απέναντι από την είσοδο του πάρκου. Και βλέπα τα αυτοκίνητα να αυξάνονται, οι συγκοινωνίες να ξεκινάνε, να δουλεύουν, ο κόσμος να αρχίσει να πηγαίνει, έρχεται να πάει στη δουλειά του. Και αναρωτιόμουν εκείνη τη στιγμή, τι κάνω εγώ εδώ. Τι κάνω εγώ εδώ. Κάποτε ήμουνα πάνω στη σκηνή αυτού του θεατρικού έργου που βλέπω και ήμουνα και πρωταγωνιστής. Και τώρα είμαι σε μια πλατεία, πάρκο, και είμαι ο μοναδικός θεατής σε μια ζωή που άφησα πίσω ή που με άφησε αυτή, συνθήκες. Και τώρα, τι γίνεται. Κυλάει η μέρα, πηγαίνω, έρχομαι στο πάρκο, πάω και μια βόλτα έξω, ξαναμπαίνω στο πάρκο, ξανά στο παγκάκι, ξανά με τον κόσμο να... Ήμουνα φρέσκος, ήμουνα καθαρός, ήμουνα περιποιημένος. Δεν φαινόμουν για άστεγος, ήμουν όμως άστεγος. Θα φαινόμουν τις επόμενες μέρες. Τις επόμενες μέρες. Οι επόμενες μέρες είναι τραγικές. Προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα σώσω τον εαυτό μου, την ψυχή μου, το σώμα μου, τη ζωή μου, να πάρω κάτι πίσω από αυτά που είχα. Εμφανίζεται ένα ζευγάρι αστέγων, ηλικιωμένοι. Και τους έπιασα κουβέντα και τους ρώταγα πώς τα βγάζετε πέρα και τι κάνουμε τώρα. Παιδιά, καταλάβουν ότι ήμουν καινούριος στον κόσμο των σκιών και βγάζουν και μου δίνουν έναν αριθμό τηλεφώνου. Μου λένε, πάρε ένα τηλέφωνο. Εκεί μπορεί να σε βοηθήσουν. Εκεί μπορεί να σε βοηθήσουν. Και λέω, καλά, κι εσείς, γιατί δεν πάτε εκεί να βοηθηθείτε. Χαμόγελα. Δεν θέλουμε εμείς να πάμε εκεί. Λέω περίεργα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έκανα, μετά από λίγη ώρα, πήρα ένα τηλέφωνο, μίλησα με μια κυρία στο τηλέφωνο, μου λέει, ναι, καταλαβαίνουμε το πρόβλημά σας, πότε μπορείτε να έρθετε, να τα πούμε, να γνωριστούμε. Τώρα δεν μπορώ να έρθω. Ναι. Κάτω στο Ρέντικο, Κωνσταντινουπόλεως εγώ. Εκεί ήταν ο ξενώνας αστέγων, φιλοξενίας αστέγων. Μπαίνω μέσα, ήταν μια αυλή, ένα παλιό κτίσμα ήταν, προπολεμικό. Δεξιά ήταν, είχε και έναν όροφο και κάποιες μπουγάδες απλωμένες. Αριστερά ένα σαλονάκι που πολλοί κόσμος καθόταν και έβλεπε τα πρωινάδικα στην τηλεόραση. Άλλοι σε μια πολύ ωραία αυλή που υπήρχε να πίνουν καφεδάκι, να κουβεντιάζουν, να παίζουν τάβλη ή οτιδήποτε. Και εγώ μπαίνω μέσα και όλα τα βλέμματα επάνω. Βγαίνει μια κυρία από το γραφείο, του ξενώνα, μου λέει, ελάτε, ελάτε, ελάτε. Μπαίνω μέσα, μου λέει, τι συμβαίνει. Αρχίζω λοιπόν να εξηγώ το τι συμβαίνει, ότι βρέθηκα άστεγος κάτω από συνθήκες που δεν μπορούσα να ελέγξω. Και αρχίζει να κρατάει σημείωση. Το ποιος είμαι, αριθμό ταυτότητας, τι δουλειά κάνω, όλα αυτά. Πώς συνέβη και βρέθηκα έξω. Μιλάγαμε περίπου μία ώρα. Κράταγε σημειώσεις, το ένα α4 μετά το άλλο. Σημειώσεις, σημειώσεις, σημειώσεις. Και εγώ ήμουν έτσι σκυφτός και βουρκωμένος κιόλας, γιατί ήμουν πραγματικά δυστυχής. Και σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω την Έφη, Έφη τη λέγανε την κοπέλα, ήταν νοσηλεύτρια και κοινωνική λειτουργός. Είναι ακόμα η γυναίκα βέβαια. Και τη βλέπω να έχει δακρύσει και να μην μπορεί να σταθεί. Και της λέω, τι πάθατε κυρία μου. Λέει, τι να πάθω με όλα αυτά που μου περιγράφεις. Και εγώ της είμαι στον απόγνωσό μου γυρνάω και της λέω, πες μου κοπέλα μου, πού στο καλό έκανα λάθος. Τι δεν έκανα καλά σε αυτή τη ζωή μου. Με αποδέχτηκαν στον κανόνα να βοηθήσω να μείνω, να είμαι λίγο ασφαλής. Λίγο ασφαλής. Και έτσι μετά από 2 εβδομάδες περίπου, όταν άδειασε ένα κρεβάτι, με φωνάξανε, πήγα και άρχισα να ζω στο ξενώνα. Η πρώτη βραδιά μου εκεί, η πρώτη μέρα, πρώτα απ' όλα να γνωριστώ με τους υπόλοιπους ενίκους ενός ξενώνα, που δεν είναι ξενώνας, δεν υπάρχει ξενώνας για τους αστέους, υπάρχουν ιδρύματα σε αυτή τη χώρα για τους αστέους. Δεν ήταν ξενοδοχείο, δεν ήταν hostel, δεν ήταν ξενώνας. Ήταν ένα ίδρυμα με κανόνες ιδρύματος. Τα αφήνω. Γνωρίζουμε τους υπόλοιπους ανθρώπους. Καλά τα πήγα για πρώτη επαφή. Με αποδέχτηκαν σαν τον καινούργιο, ένικο. Και το πρώτο βράδυ που με πήγανε στην κουκέτα μου, διπλά κρεβάτια, ξαπλώνω στο επάνω, γιατί ήμουν καινούριος. Όταν παλιώνεις, πας στον κάτω όροφο. Ξαπλώνω και λέω τώρα πώς θα κοιμηθώ. Τα τρένα περνάγαν απ' έξω στα 10 μέτρα, κάθε 10 λεπτά. Με 100 βαγόνια το καθένα, εμπορικά και επιβατικά. Κάθε 10 λεπτά, σεισμός κάθε 10 λεπτά. Λέω τώρα εδώ πώς θα κοιμηθώ, πώς θα κοιμηθώ, πώς θα κοιμηθώ. Κοιμήθηκα. Τάβλα. Τελείωσα. Ξυπνάω το πρωί, κατεβαίνω, είχαμε καφέδες, κουζινάκι, φτιάχναμε να φάμε και τέτοια. Ήταν και οι υπόλοιποι ένικοι εκεί που είχαν σηκωθεί πολύ νωρίτερα από μένα. Εμένα δεν με πειράξανε, με αφήσανε εκεί, ξαραμένο. Με κοιτάγανε, συζητάγανε, χασκογελάγανε. Εγώ ήμουν στην άκρη με τον καφέ. Κάποια στιγμή λέω, τι είναι παιδιά, έχω τίποτα περίεργο. Όχι, δεν έχεις τίποτα περίεργο. Έχεις και εσύ τώρα ένα παρατσούκλι όπως έχουμε όλοι μας. Και ποιο είναι το παρατσούκλι? 5 δευτερόλεπτα. Είσαι ο 5 δευτερόλεπτα. Γιατί είναι ο 5 δευτερόλεπτα? Γιατί σε 5 δευτερόλεπτα έχεις κοιμηθεί. Αυτό είναι το παρατσούκλι σου. Σε 5 δευτερόλεπτα κοιμόμενα. Δεν το έχω καταλάβει. Αυτοί το παρατηρήσανε. Παρατσούκλι, ένας άστεγος, 5 δευτερόλεπτα. Ο άστεγος δεν κοιμάται. Ο άστεγος κοιμάται ο μισός. Το άλλο μισό είναι πάντα ξύπνο. Είναι κανόνας επιβίωσης. Πάει και αυτό. Πάμε το Χριστούγεννα. Μάλλον όχι Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά έτων του 2012. Και λέω ένα ψέμα στην ομάδα των κοινωνικών λειτουργών ότι αυτή την πρωτοχρονιά μου έχει καλέσει η οικογένειά μου για να μου κάνει το τραπέζι. Χαρήκανε γιατί σου λέει, ωραία, αφού έχει την οικογένεια, τέλεια. Θα περάσει καλά, θα βρει και τρόπο να ξεφύγει. Ήταν ψέμα. Δεν είχα καμία οικογένεια. Πήγα μόνος μου στο κέντρο, πήγα σε μια ταβέρνα στην Πλάκα που ήξερα από παλιά. Παρήγγειλα να φάω και θυμόμουν, αναπολούσα τις στιγμές τις οικογενειακές, τις πρωτοχρονιάτικες. Το βράδυ δεν γύρισα πίσω στον ξενώνα, γύρισα πίσω στις σκιές, έμενα έξω, για να πάω την άλλη μέρα στο ξενώνα. Πήγα. Το καλοκαίρι του 12 προκύπτει και ένας έρωτας. Τι έρωτας θα μου πείτε? Μια συμπάθεια με μια γυναίκα, μια συμπάθεια ερωτική. Καθαρά ερωτική. Την απέρριψα, γιατί δεν ήμουν έτοιμος να είμαι σε μια σχέση στην κατάσταση που ήμουν. Και καθώς καθόμουν ένα πρωί, φεύγουν τον έρωτα, έλειξε εκεί. Ένα βράδυ μάλλον, καθόμουν έξω από το κουζινάκι του ξενώνα και βλέπα τους άλλους άστεγους που ερχόντουσαν και τρώγανε μαζί μας, όσο είχαμε φαγητό για να προσφέρουμε τους άλλους. Τους έβλεπα να μαζεύουν τα πράγματά τους. Στις 9 το βράδυ, πριν τις 9, για να κλείσει ο ξενώνας στις 9, κλείωνε ο ξενώνας, το ίδρυμα, και μαζεύαν τα πράγματά τους μες στα σκοτάδια, βγαίνανε από την πόρτα, απέναντι δεν μπορούσαν να πάνε ίσια, ήταν τα σίδερα του τρένου, δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά, μέχρι που άδειασε η αυλή, κλείνει η πόρτα και κλειδώνει. Και αντιλαμβάνομαι ότι εκεί, καθιστός όπως ήμουν, τα δάκρυά μου τρέχουν ποτάμι. Και λέω, δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν μια στοά, μια γέφυρα, κάπου να κρυφτούν, να κοιμηθούν, να αισθάνονται λίγο ασφαλείς τα βράδια. Και εγώ να λέω ότι είμαι άστεγος και έχω κρεβάτι και είμαι ασφαλής. Ντρεπόμουν. Δράπηκα πολύ. Έτσι, εκείνες τις μέρες που τα σκέφτηκα όλα αυτά, αποφάσισα ότι από εδώ και πέρα, είτε είμαι άστεγος, είτε είμαι σε μια καλή, μια αξιοπρεπή ζωή, αυτό που θα πρέπει να κάνω είναι να βοηθάω αυτούς τους ανθρώπους με οποιοδήποτε τρόπο. Πράγμα που κάνω ακόμα μέχρι σήμερα σε κάθε ευκαιρία που μπορώ. Σε κάθε ευκαιρία. Πέρασε η χρονιά. Ιούλιος του 2013. 2 χρόνια σχεδόν μέσα στο ξενώνα αυτό. Ξυπνάω Κυριακή πρωί και λέω στον εαυτό μου, Γιώργο, όχι άλλο. Όχι άλλο πια. Μαζεύω τα πράγματά μου και φεύγω και από τον ξενώνα, αποχαιρετώ τα παιδιά που είχαμε γίνει και φίλοι, σύντροφοι πλέον. Βγαίνω έξω με τα πράγματά μου και λέω, όχι άλλο πια. Ένας από τους άστεγους που ζούσαν μαζί και είχαμε μια πολύ καλή σχέση, ένα πολύ μορφωμένος άνθρωπος, άτυχος κι αυτός, μου λέει, ρε Γιώργο, πού πας, γιατί με αφήνεις, γιατί μας αφήνεις. Είμαστε τώρα 1,5-2 χρόνια μαζί, δεν περνάμε καλά. Λέω, μπορεί να περνάμε καλά, αλλά είναι τόσο πλαστό αυτό, που εγώ λέω, όχι άλλο πια. Στεναχωρήθηκα από τον άφησα. Τον χάσαμε, έφυγε από αυτή τη ζωή σε λιγότερο από 1 χρόνο μετά. Εκεί, άστεγος. Η τελευταία του ερώτηση ήταν, πες μου, γιατί φεύγεις. Γιατί φεύγεις, ρε Γιώργο. Του λέω, ξέρεις, λέω, είμαι πάρα πολύ ερωτευμένος. Πάρα πολύ ερωτευμένος. Μου λέει, τι ερωτευμένος. Λέω, είμαι ερωτευμένος με την αγάπη μου για τη ζωή. Γεια σου. Ευχαριστώ.